Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πολύ μεγάλο ξεσηκωμό από τους ελεύθερους επαγγελματίες σε σχέση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Είδαμε λοιπόν πολλοί κλάδοι να κατεβαίνουν στους δρόμους και να διεκδικούν μια διαφορετική αντιμετώπιση, φορολογική αντιμετώπιση από αυτή που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο Λογοθέτη, είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων ήταν και οι δικηγόροι στους δρόμους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Λογοθέτη, θέλω λίγο έτσι την δική σας την άποψη. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεστε και σε αποχή μέχρι και τις 27 του μήνα. Είναι αυτή η απόφαση η οποία έχει υπαρθεί με βάση και τις εξελίξεις για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Απέχουμε από τα καθήκοντά μας καθολικώς μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, όπου και θα συνεδριάσει εκ νέου η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για να αποφασίσει την περαιτέρω στάση της. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας το επόμενο Σάββατο. Γιατί τόσες σφοδρές, για να το εξηγήσουμε και στον κόσμο, γι' αυτό σας ρωτάμε, γιατί τόσες σφοδρές αντιδράσεις από πλευράς του δικηγορικού κόσμου και μάλιστα κάνετε λόγο και για ζήτημα αξιοπρέπειας που είναι αδιαπραγμάτευτο για τους δικηγόρους, για τους νομικούς? Είναι έτσι ακριβώς όπως το αναφέρετε, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για μας. Έχουμε την εισαγωγή ενός φορολογικού συστήματος από το παρελθόν. Με βεβαιότητα σας λέω ότι δεν πρόκειται για φορολογική μεταρρύθμιση όπως αναφέρει ο κ. Υπουργός. Απλώς είναι δήλωση αδυναμίας πράταξης της φοροδιαφυγής, ελέγχου της φοροδιαφυγής. Υπάρχουν τα σύγχρονα εργαλεία για να γίνει αυτό, αλλά επιλέγεται ένας τρόπος οριζόντιος, ο οποίος προκαλεί πολύ μεγαλύτερες αδικίες από αυτές που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει. Στην ουσία αντιμετωπίζονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και κυρίως οι δικηγόροι. Θα μπορούσα να σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί είμαστε μια ιδιαίτερη κατηγορία σε σχέση με τις δηλώσεις του εισοδήματός μας. Είμαστε λοιπόν, αντιμετωπίζει λοιπόν όλους αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες ως φοροδηγάδες. Αυτό στην ουσία συμβαίνει. Όσοι δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 12.000, των 14.000 ευρώ, θεωρούνται εξ ορισμού φοροδηγάδες και καλούνται να πληρώσουν ένα ποσό της τάξης των 1.500 ευρώ. Αυτό δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση, αγανάκτηση στους δικηγόρους, διότι οι δικηγόροι είναι μόνοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι μέσω του γραμματείου προείσπραξης, το γραμματείο προείσπραξης, υπενθυμίζω, εκδίδεται σε κάθε παράστασή μας, στο δικαστήριο ή εξωδίκως σε επιτροπές, καθώς και σε κάθε περίπτωση κατάθεση δικογράφου, σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας. Κατά την έκδοση λοιπόν του γραμματείου προείσπραξης προκαταβάλουμε το φόρο, προκαταβάλουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές και προφανώς εκδίδουμε το αντίστοιχο παραστατικό με την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι επί της ουσίας για τους δικηγόρους ένα σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του εισοδήματος τους υπάρχει. Άρα ουσιαστικά είναι αυτό το χαρακτηριστικό της προκαταβολής του φόρου, κύριε Λογοθέτη, που όπως λέτε και εσείς σας βάζει σαν μια χωριστή κατηγορία στους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι, δηλαδή ότι προκαταβάλλετε το φόρο σας. Ασφαλώς, προκαταβάλλουμε το φόρο και προκαταβάλλουμε και ασφαλιστικές φορές με την έκδοση του γραμματείου. Επίσης, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το ότι πώς ένας μισθωτός, αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο κύριος Χατζηδάκης σχεδόν σε κάθε συνέντευξη που δίδει, ότι πώς είναι δυνατόν να ανεχόμαστε ένας μισθωτός να έχει χαμηλότερο, υψηλότερο μισθό από τον εργοδότη του ή από έναν ελεύθερο επαγγελματία. Εγώ δεν γνωρίζω δικηγόρους που έχουν μισθωτούς και δηλώνουν μικρότερες απολαύες. Αν γνωρίζουν τέτοιους δικηγόρους, τότε να τους ελέγξουν. Όπως και κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Άρα εδώ βλέπετε ένα τσουβάλιασμα ανάμεσα στους επαγγελματίες, το οποίο είναι αβάσιμο. Ασφαλέστατα. Ασφαλέστατα το λέμε αυτό. Είναι απολύτως και αβάσιμο και άδικο και αναχρονιστικό, εν πάση περιπτώσει. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1990. Μάλιστα. Κύριε Λογοθέτη, να πάμε όμως και σε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί είναι επί του πιεστηρίου. Σήμερα είχαμε ανακοινώσει από το Υπουργείο Υποδομών ότι ξεκινάει ουσιαστικά οι διαδικασίες για το έργο ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάλου στο Ηράκλειο, μαζί πακέτο με το έργο ανακαίνησης του δικαστικού μεγάλου στον Έθνο. Μια ευχάριστη εξέλιξη που την περιμέναμε, έτσι. Ασφαλώς, ασφαλώς και ευχάριστη είδηση είναι και την αναμέναμε και αποτελεί επιβεβαίωση των πληροφοριών και των δηλώσεων που είχαν γίνει από επίσημα και το προηγούμενο διάστημα. Είχα επικοινωνία σήμερα από τον κύριο Χλωρίδη. Με κάλεσε για να με ενημερώσει από το προσώπο για το ζήτημα που μας είχε απασχολήσει στο προηγούμενο διάστημα. Και αφήσαμε και έναν ανοιχτό λογαριασμό σε σχέση με το υφιστάμενο δικαστικό μεγάλο και τις βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν. Και νομίζω ότι θα δρομολογηθούν και αυτές στο άμεσο προσεχές διάστημα. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι να δούμε το νέο δικαστικό μέγαρο στο Ηράκλειο, στο ήδη υπάρχουν πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις. Κρατάμε λοιπόν τα αισιόδοξα νέα μέσα σε αυτό το κλίμα των έντονων αντιδράσεων και από το δικηγορικό κόσμο της χώρας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, κύριε Λογοθέτη, με δεδομένο ότι οι εξελίξεις, τις περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Είπατε κι εσείς και καταλαβαίνω, και να κλείσουμε με αυτό για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω ότι πρέπει να πάρετε και την πτήση σας, ότι τη Δευτέρα ενδεχομένως να έχουμε και εκ νέου απόφαση για εκ νέου παράταση της αποχής, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις. Ναι, είναι το πιθανότερο, για να μην πω βέβαιο, διότι νομίζω ότι είναι μονόδρομος για τους δικηγόρους. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη, εν πάση περιπτώσει, από την κυβέρνηση ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια ουσιώδης βελτίωση που θα μας απέτρεπε από το να συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε όπως ακριβώς το αναφέρατε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ.